Λοιπόν, εδώ συνεχίστηκε το παιχνίδι και δεν δόθηκε παράβαση. Εδώ είναι το γκολ το πρώτο που βάζει η ομάδα του ΠΑΟΚ και βάλαμε τη φάση αυτή να δούμε ότι την ώρα που γίνεται η σέντρα ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε θέση offside. Όμως, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αυτός που είναι σε θέση offside, δεν συμμετέχει καθόλου στη φάση, δεν παρενοχλεί τον αμυντικό του Παναθηναϊκού που κάνει την κεφαλιά και σωστά ο διαιτής έδωσε συνέχεια στον αγώνα που η συνέχεια ήταν τον γκολ του ΠΑΟΚ. Το είδαμε λοιπόν ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι σε θέση offside αλλά έχει μείνει αδρανής. Εδώ μια διεκδίκηση